Καλησπέρα σε όλους, κυρία και κύριοι πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Διαμάντη, πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση και πολύ τιμητική πρόσκληση σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μετά από καιρό να βρισκόμαστε και δεν είναι μόνο με αξιόλογους συνάδελφους, αλλά και πολύ καλούς φίλους. Το μόνο μικρό παραπονάκι είναι ότι εδώ είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια μαζί. Όσοι θηροειδούς, πώς, πότε, αν και γιατί δίνουμε θεραπεία. Για όσους ίσως δεν είναι ενδοκρινολόγοι, νομίζω ότι είναι ένα από τα κλασικά έτσι, debate. Για μας είναι ίσως και το πιο hot θέμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Λίγα πράγματα για την παθοφυσιολογία, κυρίως για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι. Η TSH, θεροτρόπος ορμόνη, που μετράμε συνήθως και θα τις δείτε όλες στις περισσότερες εξετάσεις, δεν είναι ορμόνη της θηροειδούς, είναι ορμόνη της υπόφυσης και οδηγεί σε φυσιολογικούς ανθρώπους στην καταστολή της σε θηροειδική ατροφία. Αυτά είναι δεδομένα που τα ξέρουμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ. Απ' την άλλη, η εμφάνιση των όζων, αν και είναι πολυπαραγωγική όπως θα δούμε παρακάτω, σίγουρα επηρεάζεται από τα επίπεδα της TSH. Είναι γνωστό ότι η μείωση των επιπέδων της TSH έχει τουλάχιστον εν σίτου ευεργετική δράση στην ανάπτυξη των όζων. Ας δούμε και κάποια πράγματα όμως τα οποία περιπλέκουν τα δεδομένα. Ο ρόλος της TSH διαφέρει, και υπάρχουν πολλά δεδομένα γι' αυτό, από πάθηση σε πάθηση. Μιλάμε για τον ρόλο της στην αύξηση του μεγέθους του θηροειδούς, τον αμυγός τροφικό της ρόλο. Τελείως διαφορετικά σε ασθενείς που έχουν ιωδοπενία ή ιωδοπενική βροχοκύλη, τελείως διαφορετικά σε αυτοάνωσες παθήσεις, όπως είναι πιο γνωστή η θηροειδίτιδα Χασιμότο. Επιπρόσθετα, στην πολυοζώδη βροχοκύλη και όσο περνάει ο καιρός, περισσότερα κομμάτια από το puzzle που λείπουν αποκαλύπτονται. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί αυξητικοί παράγοντες που οδηγούν στις διάφορες οδούς εξέλιξης των όζων, είτε αυτή είναι η αύξηση, είτε είναι η αυτονομία, η εκφύλιση, αλλά και πιθανώς η καρκινογέννηση. Αυτά θα ψηλαφίσουμε γρήγορα παρακάτω. Να δώσουμε λίγο τον ορισμό της θεραπείας καταστολής. Είναι η χορήγηση θυροξίνης σε ασθενείς που θεωρητικά δεν την χρειάζονται από πλευράς λειτουργίας, απλά είχαν την ατυχία να εμφανίσουν έναν ή περισσότερους μικρούς ή μεγάλους όζους. Με την τεχνική αυτή, πολύ παλιά τεχνική ενδοκρινολογικά, μειώνουμε λοιπόν τα επίπεδα της TSH, ουσιαστικά τα μηδενίζουμε με σκοπό τη βελτίωση και κρατήστε τα εισαγωγικά της οζόδους πάθησης. Και για να είμαι σύντομος, πάρα πολλά ερωτηματικά γεννιούνται ακόμα και από τον ορισμό της θεραπείας καταστολής. Ας δούμε λοιπόν το βασικό, τουλάχιστον αυτό που έρχεται σε μένα, τι εννοούμε κέρδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των όζων. Πόσο της εκατό από τους ασθενείς που θα αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά με αυτή την τεχνική της μείωσης TSH θα ανταποκριθούν, από αυτούς που θα ανταποκριθούν, πότε γίνεται η βελτίωση των στοιχείων του μεγέθους ουσιαστικά των όζων, ποια είναι η διάρκεια και πώς εξελίσσεται αυτή η διάρκεια, αν έχουμε κέρδος από αυτό, τι γίνεται μετά τη διακοπή της θεραπείας, εάν υπάρχουν στοιχεία για πρόληψη στην εμφάνιση κακοήθειας από τους υπάρχοντες όζους ή ακόμα, εάν μειώνεται το ποσοστό της εμφάνισης καινούριων όζων. Και λίγα ιστορικά γεγονότα από τον Όμηρο. Σταδιακή μείωση από τη δεκαετία του 90 και προς τις μέρες μας σε αυτή την τεχνική. Οι λόγοι πάρα πολύ, κυρίως διότι αυξήθηκαν τα δεδομένα, τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τα αρνητικά συμβάματα που συμβαίνουν στον οργανισμό οξέα ή και μακροχρόνια από τη διαδικασία του ουσιαστικά κλινικού ή υποκλινικού υπερθυροειδισμού φαρμακευτικής αιτιολογίας που προκαλούμε εμείς με σκοπό να έχουμε αυτή την βελτίωση μέσα εισαγωγικά της πορείας της οζόδους πάθησης. Έχουμε μείωση της ιωδοπενίας, όχι εξάλληψη, αλλά μείωση παγκοσμίως που και αυτός είναι ένας ρόλος που μειώνει ουσιαστικά το πεδίο δράσης αυτής της θεραπείας. Έχουμε βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών. Παλιότερα δεν ήταν τόσο εύκολο να προχωρήσει κάποιος σε μια χειρουργική επέμβαση και παρόλα αυτά, μελέτη του 2016 λέει ότι το 15% περίπου των ενδοκρινολόγων χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή και μάλιστα ευρέως και σε καθημερινή πράξη. Και αυτόν τον αστικό μύθο θα προσπαθήσω λίγο να τον μειώσω
περαιτέρω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια που λέει τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν έχουμε υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό, όταν δηλαδή έχουμε βιοχημικά ευρήματα υπερθυρεοειδισμού, γιατί παίρνουμε θυροξίνη που δεν χρειαζόμαστε και λέμε ότι νιώθουμε καλά. Ακούσατε πολλά στοιχεία πιο πριν, κυρίως για τις περιεμινοπαυσιακές γυναίκες και πώς επηρεάζουν οι αυξημένες τιμές, έστω και λίγο, των θυροειδικών ορμονών στο μεταβολισμό των οστών και κυρίως της υπερασβεστιεμίας και συνάμα της υπερασβεστιουρίας. Είναι δεδομένο ότι αυξάνει το ποσοστό, η επίπτωση των καρδιακών αριθμιών έως και την εμφάνιση κολπικής μαρμαργής. Έχουμε βέβαια εργαστηριακές διαταραχές περισσότερο για την διάγνωση και όχι ως αποφυγή. Υπάρχουν όμως ακόμα και γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πολλές φωνές που μιλάνε και για διαταραχές του λεγόμενου cognitive function ή ουσιαστικά του ψυχογενή και του νοητικού τομέα των ασθενών που για καιρό είναι σε υποκλινικό υπερθυρεοειδισμό. Και να πούμε κάποια πράγματα με στοιχεία. Αυτές είναι μελέτες, είναι μια στοιχειολόγηση πολλών μελετών. Τις αφήνω στην κρίση, θα κάνω αναγκαστικά, δεν κρατιέμαι κάποια σχόλια. Όμως, μιλάμε για την δεκαετία του 90, από πολύ γνωστά ενδοκρινολογικά ή θυροειδικά ονόματα, μικρός αριθμός ασθενών, διπλή τυφλή μελέτη, ουσιαστικά δόθηκε αγωγή καταστολής για 9 μήνες και παρακολουθήθηκαν οι ασθενείς για τους επόμενους 9. Ναι, υπήρξε μείωση του μεγέθους του αδένα, μιλάμε για βροχοκύλη, όχι για τους όζους, και μάλιστα μέση μείωση 25% σε αυτούς που τεχνικά και κλινικά ακούνε σε αυτή τη θεραπεία. Άρα λοιπόν δεν έχουν όλοι έστω και μικρή βελτίωση. Υπάρχουν ασθενείς που δεν έχουν καμία αντίδραση στο μέγεθος των όζων και της βροχοκύλης εάν μειώσουμε πολύ την TSH. Μισοί όμως ανέπτυξαν συμπτώματα θυροτοξίκωσης και το σημαντικό, και αυτό θα το δούμε σε όλες τις μελέτες από εδώ και πέρα, ότι έχουμε απώλεια του όποιου κέρδους μετά τη διακοπή της θεραπείας σε άλλο χρόνο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της μελέτης που ουσιαστικά θέλω να δείτε ότι μετά τη διακοπή των 9 μηνών, όποιο υποτιθέμενο κέρδος, σημαντικό ή όχι, είχαμε, τις περισσότερες φορές επανέρχεται στην πρωτύτερη κατάσταση. Πάμε λοιπόν σε δύο μεγάλες μετααναλύσεις. Πρώτη μετανάλυση 6 μελετών, 350 περίπου ασθενείς. Δεύτερη μετανάλυση 9 μελετών, 600 ασθενείς. Πολύ ωραία στην πρώτη μελέτη τέθηκε ένα όριο, δηλαδή ποιοι ασθενείς είχαν μείωση πάνω από το 50% του μεγέθους του όζου. Μη στατιστικώς σημαντική διαφορά. Μετανάλυση λοιπόν 9 μελετών, παρόμοια αποτελέσματα. Με την πάροδο του χρόνου και σε αυτές τις μεταναλύσεις φαίνεται πια ότι έχουμε και εξασθένιση του κέρδους και βέβαια νέα αύξηση των όζων μετά τη διακοπή της λεγόμενης θεραπείας καταστολής. Ας κάνουμε ένα γρήγορο κατακαιρματισμό των ασθενών και έχει σημασία, θα το δείτε αργότερα, αν υπάρχουν κάποιοι ασθενείς ή κάποια χαρακτηριστικά ασθενών που μπορεί να βοηθηθούν από αυτή την περιβόητη θεραπεία καταστολής, και μία από αυτές είναι οι ιδιοπαινικές περιοχές και βέβαια Ιταλία, 71 προεμινοπαυσιακές γυναίκες, θεραπεία καταστολής. Έχουμε στοιχεία μείωσης και του μεγέθους του αδένα και του αριθμού των όζων, αλλά βλέπετε ότι οι μειώσεις πιθανώς και πρακτικά κλινικά να μην έχουν καμία σημαντική αξία, ενώ έχουμε βέβαια επιδείνωση των παραμέτρων, κυρίως λόγω της ιδιοπαινίας, στους μη θεραπευέντες ασθενείς. Και επειδή σε όλα, πιθανώς σε όλα να υπάρχει το μέτρο, μία νέα τάση σχετικά πρόσφατη ήταν OK. Ας μην την κατηγορήσουμε πλήρως σαν αντιμετώπιση, αλλά ας δούμε μήπως υπάρχουν κέρδη χωρίς πολλές απώλειες. Πρακτικά δηλαδή, να δώσουμε θεραπεία καταστολής, να μειώσουμε την τιμή της TSH, αλλά να προσπαθήσουμε ο ασθενής μας να μην είναι κλινικά υπερθυρεοειδισμός και ο υπερθυρεοειδικός, και γι' αυτό ορίστηκε ουσιαστικά μία μείωση της τιμής της TSH στα low normal ή ελαφρώς κάτω από τα κατώτερα όρια, και με πολύ έτσι ενδιαφέρον παραθέτω το συμπέρασμα από μια ιταλική μελέτη που λέει ότι ο όρος θεραπεία μη καταστολής με θυροξίνη ίσως θα αποτελούσε το μοναδικό παράθυρο σε όσοι επιμένουν να συνεχίσουν τακτική ορμονθεραπείας στην οζώδια ευθυροειδική βροχοκύλη.
Και αυτό γιατί εδώ, παρόλο που είναι μικρός ο αριθμός των ασθενών που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει ένα πλήθος μελετών που λέει ότι ακόμα και με τη μικρή μείωση της TSH, κάποια θετικά στοιχεία, παρόμοια με αυτά που είχες εάν δώσεις πολύ μεγάλη δόση, μπορεί να τα επιτύχεις. 1024 ασθενείς, μεικτή αντιμετώπιση, σκέτη θυροξίνη χωρίς μεγάλη καταστολή, συμπλήρωμα ιωδίου, συνδυασμός και των δύο ή πλασίμπο, θα δείτε ότι για ένα χρόνο θεραπείας, η μελέτη είναι του 2011, έχουμε μείωση πάνω από 50% του μεγέθους ενός όζου, σε παρόμοια ποσοστά, ίσως περισσότερο σε αυτούς που χρησιμοποίησαμε και συμπλήρωμα ιωδίου και θεραπεία καταστολής. Το εντυπωσιακό σε αυτή τη μελέτη, αν και δεν φτάνει τη στατιστική σημαντικότητα, είναι ότι το συμπλήρωμα ιωδίου σε σχέση με την τεχνική καταστολής είχε μεγαλύτερο ποσοστό στην μείωση του μεγέθους των όζων, πιθανώς να μιλάμε και για ιωδοποινικούς ασθενείς. Αυτό, ναι, έχει σημασία. Πρωτύτερη έκθεση σε ακτινοβολία. Είναι γνωστό ότι η ακτινοβολία και η ραδιενέργεια με πολλούς μηχανισμούς που δεν είναι της παρούσης αυξάνουν την επίπτωση του καρκίνου του θρεδούς, ίσως και την οζογένεση. Δυστυχώς, μικρός αριθμός μελετών για το ρόλο της θεραπείας καταστολής. Αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα μελέτη. Τυχεοποιημένη, 632 ενήλικες με ιστορικό σε πολύ μικρή ηλικία έκθεσης. Αντιμετωπίστηκαν κάποιοι από αυτούς με θεραπεία καταστολής με θυροξίνη και φάνηκε ότι είχαν μικρότερο ποσοστό εμφάνισης όζων μακροχρόνια, 14 έναντι σε 34%. Έχουμε δεδομένα για την οικογένεια με τη θεραπεία της καταστολής. Δεν θα έλεγα ότι η βιβλιογραφία είναι σαφής. Υπάρχουν σποραδικές μελέτες οι οποίες είναι αντικρουόμενες. Παρ' όλα αυτά, είναι γνωστό από την παθοφυσιολογία ότι το ρίσκο του καρκίνου του θρεδούς αυξάνει με την αύξηση της TSH και αυτή την αναδρομική μελέτη που θεωρώ ότι ίσως είναι η σημαντικότερη, είναι βέβαια αναδρομική σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Οι ασθενείς που είχαν λάβει κατά καιρούς θεραπεία καταστολής με θυροξίνη είχαν μικρότερο ποσοστό, μη στατιστικώς όμως σημαντικό. Ποιες είναι οι αδυναμίες των μελετών όταν αγγίζουμε αυτή την τεχνική? Σχετικά μικρή διάρκεια, 6 με 18 μήνες, δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Έχουμε ασθενείς που παίρνουν για πολλά χρόνια. Δυστυχώς τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει. Υποκειμενική υπερηχογραφική εκτίμηση. Ιωδοποινικό στάτους που δεν μπορεί να εκτιμηθεί τουλάχιστον ατομικά, αλλά περισσότερο πληθυσμιακά ή περιοχικά. Μικρός λοιπόν αριθμός ασθενών στις περισσότερες μελέτες και βέβαια μεγάλη ετερογένεια του πληθυσμού. Εμφάνιση νέων όζων πάλι στην Ιταλία, σε περιοχή με επάρκεια όμως ιωδίου, 83 ασθενείς, μείωση μόνο σε αυτούς που είχαν σημαντική καταστολή της θυροξίνης. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο υπήρξε μεγάλη επάρκεια ιωδίου. Μετά από 5 χρόνια εμφάνιση νέων όζων σε λιγότερους ασθενείς σε στατιστικώς σημαντικό ποσοστό. Όταν μιλάμε για εμφάνιση νέων όζων, μιλάμε για υπερηχογραφική εμφάνιση όζων, δηλαδή ένας όζος 2 με 3 χιλιοστά σε μία πολυοζώδη πρωτοτύπη θεωρούταν ως νέο συμβάν. Δεν ξέρω ποια είναι η σημαντική κλινική σημασία αυτού του γεγονότος. Υπάρχουν χαρακτηριστικά όζων κατάλληλων για θεραπεία. Δεν είναι ότι τα προτείνουμε, αλλά φαίνεται ότι αυτά πρέπει κάποιος να τα λάβει υπόψη του. Όταν λοιπόν έχουμε άφθονο κολοειδές στη βιοψία, όταν έχουμε στοιχεία εκφύλησης και μάλιστα μικρής εκφύλησης σε μικρούς όζους, με όγκο κάτω από 2,5 ml ή κάτω από περίπου 2 εκατοστά μέγιστη διάμετρο, και βέβαια όταν έχουμε απουσία υπερπλαστικών ελλειώσεων με έκδηλη ίνωση, οι αλλαγές λογικό είναι να είναι πιο δύσκολες. Θα μου επιτρέψετε, αντί για δικά μου συμπεράσματα και σαν μήνυμα για το take home message, θα έλεγα ότι να διαβάσουμε αυτό που λέει η Αμερικάνικη Θηροειδική Εταιρεία, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι αυτή η τεχνική, το να αντιμετωπίζουμε δηλαδή τους όζους με θυροξίνη, έχει πια εγκαταληφθεί. Δεν προτείνεται. However, βέβαια, όπως σε όλα, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα trial, μία μικρή περίοδος δοκιμασίας σε ασθενείς που ανέλησα προηγούμενα, δηλαδή σε ασθενείς που είχαν ακτινοβοληθεί ή που δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της ιωδοπαινίας, πιθανώς να δείξουν κάποιο όφελος και ξαναλέω, χωρίς να είναι ορισμένο, να έχει οριστεί η σπουδαιότητα του οποιοδήποτε οφέλους. Δηλαδή, αν ένας όζος, για παράδειγμα, μειωθεί από 3 ως 100
σε δύο. Έχουμε λοιπόν αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα. Μικρό ποσοστό όζων μικραίνει με τη θεραπεία καταστολής, έχουμε αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως όταν προχωρούμε σε μεγάλες δόσεις θυροξίνης, και πολλά ερωτηματικά όσον αφορά την ελάττωση της ογκογένησης, τη μείωση του μεγέθους της βροχοκύλης, βέβαια, και την εμφάνιση νέων όζων. Και μην ξεχνάμε ότι δεν συστήνεται από τις διεθνείς εταιρείες θηροειδολογίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.